Είναι οι αντιήρωες πιο ελκυστικοί ή τελικά λειτουργούν ως αναγκαίοι καταλήτες στην ιστορία? Από την εποχή που ο Ντοστογεύσκη επινόησε αυτό που λέμε αντιήρωες, η αλήθεια είναι ότι η λογοτεχνία πήρε μια άλλη πορεία και νομίζω ότι οι αντιήρωες γενικότερα ως συστατικό στοιχείο του μυθιστορήματος μας βοήθησαν να δούμε πλευρές αθέατες της ανθρώπινης ψυχής που διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να είχαμε δει. Με ποια λογοτεχνική ηρωίδα θα θέλατε να έχετε ερωτική σχέση? Δύσκολη ερώτηση. Με ποια λογοτεχνική ηρωίδα δική μου ή με ποια ηρωίδα γενικότερα? Αν μιλάμε για δικές μου ηρωίδες, θα ήθελα να είχα γνωρίσει την Ιβέτ Σαντών από τις Μέρες Αλεξάνδρειας ή τη Ρόζμαρι Λεμπλάν από την Άρια. Νομίζω ότι αυτές οι δύο γυναίκες, η μία συμπληρώνει την άλλη στο μύθο της Καλονής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όσον αφορά στα άλλα βιβλία που μπορεί να έχετε διαβάσει στο παρελθόν, υπάρχει κάποια ηρωίδα η οποία σας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και σας αφύπνισε συναισθήματα πολύ όμορφα? Δεν μπόρεσα ποτέ να σκεφτώ, διαβάζοντας ένα βιβλίο, ότι θα ήθελα να ερωτευτώ την πρωταγωνίστρια ή... Όχι, είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από την ερωτική μου φαντασία. Από ποιο βιβλίο σας θα προτείνατε ένα απόσπασμα να ενσωματωθεί στα σχολικά βιβλία, αν σας δινόταν η δυνατότητα, και με ποιο σκεπτικό θα διαλέγατε? Δεν είμαι από τους συγγραφείς που διακατέχονται από την αγωνία να μπει επιτέλους ένα απόσπασμα από τα βιβλία στη σχολική εκδοχή της λογοτεχνίας. Κατά τη γνώμη μου, η λογοτεχνία, όπως διδάσκεται αυτή τη στιγμή στα σχολεία, περισσότερη ζημιά κάνει παρά ωφελεί είτε τα βιβλία, είτε τους συγγραφείς, είτε τους αναγνώστες, τους μελλοντικούς. Άρα, δεν ξέρω, σε αυτό δεν θα έδινα καμία απάντηση. Μου είναι λίγο αδιάφορο. Παραθέτω τα λόγια σας. Έχω δεχτεί δεκάδες αρνητικές απαντήσεις. Έγραφα για 14 ολόκληρα χρόνια, ενώ μου έχουν αρνηθεί την έκδοση κάποιου βιβλίου μου πάρα πολύ εκδοτική. Υπάρχουν νέοι συγγραφείς που απορρίπτονται από τους εκδοτικούς οίκους. Εάν πριν από 15 χρόνια υπήρχε δυνατότητα του e-book, όπως υπάρχει τώρα, το δοκιμάζατε? Κοιτάξτε, το να σε απορρίψει ένας εκδοτικός οίκος δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σου κάνει και καλό. Δεν είμαι σίγουρος ότι όταν με απέρριψαν είχαν άδικο, όσο και αν ακούγεται παράξενο. Νομίζω ότι γενικότερα ένας συγγραφέας είναι μια δυναμική οντότητα και θα πρέπει να επενδύει περισσότερο στο μέλλον της γραφής του και λιγότερο στο να μυρικάζει τα παράπονά του και τις αιμονές του για ένα παρελθόν που στο κάτω-κάτω είναι, θα έλεγα, το απαραίτητο στάδιο αυτό που πρέπει να περάσει κανείς για να μπορέσει κάποια στιγμή να φτάσει στο επίπεδο που του επιτρέπει το ταλέντο του. Κοντολογής, θα έλεγα ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε διευκόλυνση σου δίνει η τεχνολογία ή το εκδοτικό σύστημα κάποιας εποχής, να κοιτάζεις περισσότερο αυτό που είσαι ο ίδιος. Αυτό έχει σημασία. Θα σας θυμίσω ότι οι μεγάλοι λογοτέχνες επέζησαν σε πείσμα οποιοδήποτε εκδότη, οποιοδήποτε δημοσιογράφου, οποιοδήποτε αναγνώστη. Η λογοτεχνία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνουμε στα χέρια είτε της τεχνολογίας, είτε του εκδότη, είτε του οποιοδήποτε. Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι κανείς να προσπαθεί να φτάσει στην καλύτερη στιγμή του εαυτού του. Αυτό είναι σημαντικό. Σε μια υποθετική περίπτωση που σας ανήκει ένας εκδοτικός οίκος,
Ποια ονόματα θα θέλατε να εντάξετε στο δυναμικό του? Νομίζω ότι ένας έξυπνος εκδότης αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να κοιτάξει να φτιάξει ο ίδιος καινούργια ονόματα και όχι απλώς να γράψει ονόματα από την αγορά αυτή τη δεδομένη στιγμή. Είχα πάντα την αίσθηση ότι όταν κανείς φτάνει σε ένα σημείο, από εκεί και πέρα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να εμπορεύεται την παρακμή του. Και αν υποθέσουμε ότι ένας εκδότης γίνεται σημαντικός, ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι ακριβώς ότι βρίσκει και αναδεικνύει νέες φωνές και λογοτεχνία. Το να πάρεις τις καθιερωμένες φωνές και απλώς να συνεχίσεις το παιχνίδι των πωλήσεων, αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Το τελευταίο σας βιβλίο, «Άρια ο κόσμος από την αρχή», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι ήδη best seller. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κοινό που σας ακολουθεί και πόσο δύσκολο είναι να μην το απογοητεύσει αυτό το κοινό? Ναι, τώρα πια νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί και θα σας έλεγα ότι είμαι, αν για ένα πράγμα είμαι υπερήφανος στη λογοτεχνική μου σταδιοδρομία μέχρι τώρα, είναι ότι αυτό το κοινό το δημιούργησα χωρίς τη διαμεσολάβηση ουδενός. Είναι γνωστό ότι δεν είμαι ο αγαπημένος των μέσων ενημέρωσης, ο αγαπημένος συγγραφέας, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αλλά έχω ένα φανατικό αναγνωστικό κοινό που με ξεχώρισε και με βοήθησε να μεσουρανίσω εντός εισαγωγικών τη διάρκεια κάποιων βιβλίων, ανάμεσα στα οποία είναι και η Άρια. Και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να το απογοητεύσω. Γιατί πρέπει να σας πω ότι για μένα δεν έχει σημασία να προσπαθείς να κρατήσεις ένα κοινό με τα δόντια. Σημασία έχει να προχωράς. Μπορεί αυτό το κοινό το οποίο, με το οποίο συναντιέσαι σε κάποιο βιβλίο να μην συναντηθείς ποτέ πια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει λογοτεχνική αποτυχία. Πολλές φορές σημαίνει ότι εσύ συνεχίζεις στο σωστό δρόμο. Το τι θα αποφασίσει το αναγνωστικό κοινό είναι δική του η υπόθεση. Αλλά ο καθένας μας έχει έναν δρόμο να περπατήσει. Αυτόν τον δρόμο λοιπόν πρέπει να τον βαβήσει με οποιοδήποτε κόστος. Αν είναι να το απογοητεύσω το αναγνωστικό κοινό, θα το απογοητεύσω κυρίως για το θέμα που επιλέγω κάθε φορά. Η ποιότητα της γραφής μου θέλω να πιστεύω ότι παραμένει ίδια. Γιατί ακριβώς δουλεύω για την ουσία του πράγματος και όχι για όποιες διακρίσεις, όποιες επιπλέον διακρίσεις ή όποιες επιπλέον πωλήσεις. Ή την αναγνωρισιμότητα. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι διακριτά. Άλλο πράγμα το να είσαι ένας γνωστός συγγραφέας και άλλο πράγμα το να είσαι ένας καλός συγγραφέας. Δεν ταυτίζονται πάντα αυτά τα δύο πράγματα. Τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον από τον Δημήτρη Σταθάκη? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έκλεισα τους λογαριασμούς μου με την εποχή του κοσμοπολιτισμού, με τα μυθιστορήματα εποχής για την ώρα. Επιστρέφω στο σήμερα και το επόμενο μυθιστόρημα αφορά την Ελλάδα της κρίσης, αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Νομίζω ότι στο σύγχρονο κόσμο υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να δώσουν την ίδια γοητεία και την ίδια ποιότητα στο μυθιστόρημα που γράφει κανείς. Με την ευκαιρία να ανακοινώσω και την κυκλοφορία του Συναυρίζοντας το Καλοκαίρι, που είναι ένα, που σας είπα και προηγουμένως, το αγαπημένο μου μυθιστόρημα, θα εκδοθεί ξανά στα τέλη Μαΐου από τις εκδόσεις Ψυχογιός και η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Εκ μέρους του Letra.gr ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Στεφανάκη που μας έκανε αυτή την τιμή για τη σημερινή συνέντευξη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Keep going over the world we knew. Once when you walked beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew. When we two were in love, and every bright neon sign turned into stars,
And the sun and the moon seem to be ours. Each road that we took turned into gold. But the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over and over.